Το Νίος είναι το δεύτερό μου βιβλίο. Ο κύριος ήρωας του βιβλίου είναι η λίμνη Νίος, η οποία είναι μια λίμνη στην Αφρική. Βρίσκεται στο κρατήρα ενός ηφαιστείου. Το κάτω μέρος της λίμνης είναι γεμάτο με διοξίδιο του άνθρακα. Το 1986, 30 χρόνια πριν, έγινε κάποια κατολίσθηση στις όχθες της λίμνης. Το κάτω μέρος της λίμνης ανέβηκε στην κορυφή και το διοξίδιο του άνθρακα που υπήρχε στο εσωτερικό εκτονώθηκε στην ατμόσφαιρα, περίπου ένα κυβικό χιλιόμετρο από διοξίδιο του άνθρακα. Το αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος ήταν όλο αυτό το διοξίδιο του άνθρακα να σκοτώσει 2.000 περίπου ανθρώπους που ζούσαν στα γειτονικά χωριά, καθώς και δεκάδες χιλιάδες ζώα. Και βασικά ήταν ένα μεγάλο ερώτημα πώς είχε συμβεί αυτό το γεγονός, γιατί οι άνθρωποι των γύρω περιοχών ουσιαστικά ξύπνησαν το πρωί και βρήκαν νεκρούς δίπλα τους. Κάποιοι επιστήμονες λίγα χρόνια αργότερα κατάλαβαν ακριβώς τι είχε γίνει. Είναι μοναδική περίπτωση λίμνης η οποία εξεράγει και δημιούργησε ένα φαινόμενο σαν και αυτό που έγινε τότε. Και ουσιαστικά έγινε η αποστολή κάποιων επιστημόνων από Γαλλία, από Καμερούν και από την Αμερική με σκοπό να δημιουργηθεί μια μέθοδος η οποία θα έβγαζε το διοξίδιο του άνθρακα από τον πάτο της λίμνης και θα το διοχέτευε στην ατμόσφαιρα ώστε να μην υπάρχει αντίστοιχο πρόβλημα για τους κατοίκους της περιοχής. Αυτό είναι το υπόβαθρο της διήγησης στο Νίος. Όμως το Νίος έχει και άλλους δύο ήρωες. Ο ένας ήρωας είναι ο Ρότζερ, ο οποίος είναι ένας βιολόγος ο οποίος πηγαίνει στην περιοχή με σκοπό να κάνει κάποιες μετρήσεις μέσα στο εσωτερικό της λίμνης σε περιοχές νερού που έχουν πολύ διοξίδιο του άνθρακα. Και ο λόγος για τον οποίο κάνει αυτές τις μετρήσεις απεσταλμένος από την εταιρεία του στη λίμνη Νίος είναι γιατί θέλει να μελετήσει τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου του θερμοκηπίου. Και ο δεύτερος ήρωας είναι η Τζέσικα, η οποία είναι καλλιτέχνης, εικαστικός, που ζει στο Λονδίνο και έχει μία σχέση εξ αποστάσεως, ας το πούμε, με τον Ρότζερ. Ιδανικά θα ήθελα ο αναγνώστης ο οποίος διαβάζει το βιβλίο να πάρει κάποια ερωτήματα σχετικά με τον κόσμο που μας περιβάλλει. Ερωτήματα για την επιστήμη, για τον τρόπο με τον οποίο ένας επιστήμονας αντιμετωπίζει τον κόσμο γύρω του. Ερωτήματα σχετικά με την τέχνη και τον τρόπο με τον οποίο υπάρχει στον κόσμο μας. Καθώς επίσης και για τις ομοιότητες ή τις διαφορές οι οποίες υπάρχουν μεταξύ του κόσμου στον οποίο ζούμε εμείς οι δυτικοί άνθρωποι και του κόσμου στον οποίο ζουν οι άνθρωποι στην Αφρική. Αν δεν είναι κάτι αυτό το βιβλίο, σίγουρα δεν είναι ένα ταξιδιωτικό βιβλίο, παρόλο που αφορά στην Αφρική. Και είναι περισσότερο ένας τρόπος για να δει ο αναγνώστης στην Αφρική εκ των έσω και όχι σαν ένας εξωτερικός παρατηρητής.